Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ελλάδα στην καρδιά μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Καραμπίγα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε. Είναι εκπρόσωπος της, μάλλον διοργανωτής της έκθεσης Ελλάδος Γεύση. Έτσι ακριβώς. Η οποία πότε γίνεται? Η οποία διοργανώνεται στο Περιστέρι, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, από την 5η 18 του μηνός μέχρι και τις 21 του μηνός την Κυριακή. Ωραία. Θα τα πούμε αργότερα τα δικά σας. Να πάμε να συνδεθούμε με την Αυστραλία, με το Σίδνεϊ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ανία Καρτέρη. Είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Καλησπέρα κυρία Καρτέρη. Καλησπέρα σε εσάς. Πώς είστε? Περαστικά να ευχηθώ στον πατέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πείτε λίγο... Μια περίπτωση τώρα, αλλά εντάξει, θα τη ξεπεράσουμε. Περαστικά, περαστικά από καρδιάς εύχομαι. Λοιπόν, πείτε μου λίγο για το φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Είναι η ελληνική κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας, έτσι? Ακριβώς. Που το διοργανώνει. 35 χρόνια ζωή στην Αυστραλία το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ, που περάσαμε πάρα πολλά και διάφορα και πολλούς. Φέτος ξεκινήσαμε 25 Φλεβάρι και μόλις τελειώσαμε μόνο εχθές. 35 εκδηλώσεις και από διεθνές και από Ελλάδα και από τοπικούς καλλιτέχνες. Αυτή τη στιγμή δεν μας βλέπετε. Για το έργο. Βλέπουμε πλάνα από το αφιέρωμα που κάνατε στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα σπουδαίο γεγονός και βραδιά. Μία παράσταση sold out και δεν θέλω να πω πως ήταν μόνο Έλληνες, μπορώ να πω πως πάρα πολλοί ξένοι που θέλουν να δουν αυτό το αφιέρωμα. Το πρώτο κομμάτι ήταν το Canto General του Μίκη Θεοδωράκη και το δεύτερο ήταν το λαϊκό πρόγραμμα του τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που είχε επισκεφτεί μαζί μας ο Δημήτρης Ομπάσης για αυτή την παρουσίαση. Μείναν όλοι με μεγάλη έκπληξη. Με μεγάλη χαρά και ανέβασαμε το ελληνικό πολιτισμό στο Σίδνεϊ εκεί που δεν μπορούσε κανένας να το ανεβάσει. Η Αυστραλία, ποια ήταν τα σχόλιά τους? Θαυμάσιο. Είναι κάτι που συνεργαζόμαστε με αυτό το χώρο εδώ και 3 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο και καλύτερα, κάθε χρόνο και sold out θέλω να πω. Και επειδή είναι σε ένα αγγλοσάξονο χώρο που είναι διεθνές τα έργα που ανεβάζουν, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς ξένους που θέλουν ποιότητα. Ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πολιτισμό σε υψηλή ποιότητα, είναι οι πρώτοι που θα αγοράσουν τα εισιτήριά τους, πρώτοι που θα είναι μπροστά και πρώτοι που θα σου πούνε και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπορούν με την ευκαιρία τους να μην χρειάζεται πάντοτε να ταξιδεύουν στην Ελλάδα να δουν αυτό το γεγονός. Πείτε μου λίγο και για τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώσατε. Είχαμε και ένα άλλο θέατρο σχήμα από την Ελλάδα. Women of Passion ήταν ένα με το τρένο το Roof. Μια μονοπρακτία που ήρθαν στο Σίδνεϊ και στην Αντιλαίδα και στο Ντάρουιν. Έκαναν παρουσίαση που ήταν πολύ θετικό, πάρα πολλοίς κόσμος. Ήταν στα αγγλικά. Που αυτό μπορούσαμε να τραβήξουμε και την νεολαία που είναι το σημαντικό γιατί το μέλλον είναι νεολαία. Πέρα από εκεί είχαμε 35 εκδηλώσεις, ό,τι έχει να κάνει με το πολιτισμό, από διάλεξη, θέατρο, από ποίηση. Όλος αυτός ο χώρος ξεκινήσαμε, όπως πάντοτε, με το δίμηρο στο Darling Harbour. Να σας δώσω μια εικόνα, είναι το κέντρο το Σίδνεϊ, που θυμίζει λίγο Περιά γιατί έχει το νερό στη μέση. Και είναι ένα δίμηρο που είχαμε μαζί μας φέτος στην Γλυκερία και παρουσιάσαμε όλο το πρόγραμμα 2 μέρες δωρεάν για την παροικία. Η συναυλία της Γλυκερίας. Ναι, ήταν δωρεάν. Αυτό έγινε στο κέντρο του Σίδνεϊ. Αυτό έγινε στο κέντρο του Σίδνεϊ. Ξεκινάμε 25-26 Φλεβάρι. 2 μέρες δίμηρο πανηγύρι. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Άγγελο Καραμπίκα, διοργανώνουν μια έκθεση με ελληνικά προϊόντα εδώ. Θέλω να του πείτε πώς οι Έλληνες εκεί υποστηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα. Με μεγάλη βάση υποστηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα. Είναι σημαντικό οι Έλληνες στο εξωτερικό να υποστηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα κρυφό πια. Όλοι έχουμε
εκτός από το ιστοσελίδες, οι τηλεοράσεις εδώ παίζονται όπως να βλέπουμε, όπως να είμαστε και στην Ελλάδα, όλα τα κανάλια. Διαβάζουμε καθημερινώς και είναι σημαντικό και είναι υποχρέωση, θέλω να πω, για τους Έλληνες εξωτερικό, να υποστηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα και νομίζω πως να έρχονται και περισσότεροι έμποροι από την Ελλάδα, τις εκθέσεις που γίνονται εδώ στο Σύνη, στη Μερβούνη και παντού σε όλη την Αυστραλία, για να γνωρίζουμε περισσότερα τα προϊόντα, γιατί είναι υψηλή ποιότητας και όχι μόνο ο Έλληνας, και ο ξένος θέλει το καλό, το καλό ελληνικό λάδι, το ελληνικό μέλι, ό,τι έχει να κάνει. Και είναι σημαντικό πως πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε να υποστηρίζουμε και να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο να διαφημίσουμε αυτά τα προϊόντα. Κυρία Κατέρη, γεια σας και από μένα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να έχετε δύναμη. Και ό,τι χρειαστεί στη διάθεσή σας. Με χαρά μεγάλη θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε διοργανώνουμε αυτή την έκθεση την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Φιλοξενεί περίπου 350 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι το Νότιο Αιγαίο και από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο. Γίνεται ένα γεγονός πάρα πολύ καλό. Φιλοξενούμε 15 ανθρώπους από το εξωτερικό, αγοραστές από το εξωτερικό, από την Πολωνία, από την Αίγυπτο, από διάφορες χώρες. Πέρυσι είχαμε και από την Αυστραλία έναν Έλληνα ομογενή που ασχολείται με τα παραδοσιακά προϊόντα εκεί. Θα το παρουσιάσουμε. Ένας Έλληνας από την Αυστραλία δεν φτάνει, πρέπει να είναι περισσότερο. Ό,τι πληροφορίες θέλετε να μου στείλετε, ευχαρίστως να το διαφημίσω μέσα στο social media και μέσω την κοινότητα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολλούς έμπορους και αυτά και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Με χαρά μεγάλη θα έρθουμε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που προγραμματίζετε τώρα? Είναι χειμώνας εκεί να πούμε. Τώρα μπαίνουμε εμείς στο χειμώνα, θα ξεκουραστούμε για κανένα μήνα και με συγχωρείς, ξεκινάμε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, θα ανέβω Ελλάδα το Αύγουστο, το Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, θα ανέβω να δω τις ταινίες, να μιλήσω στους παραγωγούς για να μπορούμε να παρουσιάσουμε μέσα στα 27 χρόνια Φεστιβάλ Κινηματογράφου και πάλι ένα σημαντικό πολιτισμό και ψηλή ποιότητας. Μπορεί να πούμε πως είμαστε το τετρίτο μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου. Οι Γάλλοι είναι πρώτοι, πρέπει να το ομολογήσουμε, έχουν περισσότερες ταινίες. Οι Ιταλοί και μετά είναι ο Έλληνας με τους Ισπανούς. Και συγχαρητήρια σε όλους τους σκηνοθέτες που με ό,τι περνάνε ακόμα έχει ποιότητες και σημαντικές ταινίες που βγάζουν και ντοκιμέντρι που πραγματικά αγγίζουν τους Έλληνες στο εξωτερικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περαστικά εύχομαι και πάλι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την όσα και ειλικρινά ευχαριστώ για την υποστήριξη για την κοινότητα, γιατί ξέρω πως έχετε μιλήσει και με τον πρόεδρο και με εμάς αρκετές φορές και αυτό με συνθαρρύνει να συνεχίσουμε το έργο που κάνουμε εδώ στη μακρινή Αυστραλία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα γλυπτά του Παρθενώνα που μας το ζήτησαν οι ομογενείς και συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια είδηση που μόλις έφτασε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Μαρία Μανθοπούλου. Μαρία, σε ακούμε. Έλενα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από το Big Ben. Όπως βλέπετε στα πλάνα, το διασημότερο ρολόι του κόσμου έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε πώς συνέβη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δράστης είναι ο Έλληνας εκατομμυριούχος Αριστοτέλης Ελγινιάδης. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει αφαιρέσει το κομμάτι από το Big Ben βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Ελγινιάδη, σας ακούμε. Κι εγώ σας ακούω. Τι θέλετε να σας πω? Αν γνωρίζετε που βρίσκεται το ρολόι του Big Ben. Φυσικά, εδώ πίσω. Γιατί το αφαιρέσατε, κύριε Ελγινιάδη? Το αφαίρεσα. Εγώ, κορίτσι μου, το έκανα για να το προστατεύσω. Τι εννοείτε όταν λέτε το προστατεύετε? Ξέρεις πόσο βεβαρημένη είναι η ατμόσφαιρα του Λονδίνου με μονοξίδια του άνθρακα, διοξίδια του άνθρακα, καύσα αέρια. Καταλάβαμε. Δεν κατάλαβες τίποτα. Αυτό το ρολόι είναι παγκόσμιο αξιοθέατο και του χρειάζεται η αναλόγη περιποίηση. Σκοπεύετε μήπως να το επιστρέψετε? Το Big Ben πρόκειται να επανενωθεί? Θα μπορούσα να το στο δανείσω για λίγο.
για μερικές μέρες. Κυρίες και κύριοι, μπορεί την ιστορία που μόλις παρακολουθήσατε να την βρίσκετε αστεία, κάπως τραβηγμένη. Είναι όμως η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πριν από περίπου 200 χρόνια, ένας Βρετανός πρέσβης, ο Λόρδος Έλγιν, τεμάχησε και αφαίρεσε σημαντικό αριθμό μοναδικών γλυπτών του Παρθενώνα, ανεκτίμητης αρχαιολογικής και συναισθηματικής αξίας. Bring them back είναι το όνομα της online εκστρατείας των πολιτών του κόσμου που αφορά στην επιστροφή των γλυπτών. Τα περισσότερα αυθεντικά γλυπτά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αρνείται να τα επιστρέψει. Η δικαιολογία μέχρι πρότινος ήταν ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιον κατάλληλο χώρο για να τα φιλοξενήσει. Αυτό είναι το εσωτερικό του ολοκένουργου Μουσείου της Ακρόπολης, ενός εκ των πιο σύγχρονων όλου του κόσμου. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Αυτό που ζητάει η Ελλάδα, αυτό που ζητάμε εμείς οι πολίτες, είναι το αυτονόητο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν και το σημαντικότερο, το μοναδικό αυτό μνημείο μετά από δύο αιώνες να επανενωθεί. Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο? Τότε μπορείς να βοηθήσεις να γίνει πραγματικότητα. Μπες και εσύ στο bringthemback.org και στείλε αυτό το βίντεο σε όσους περισσότερους φίλους έχεις. Και όχι μόνο σε Έλληνες. Γιατί έχεις τη δύναμη. Έχουμε τη δύναμη και πρέπει να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη μαζί. Πες το δικό σου, Bring Them Back. Εκπληκτικό βίντεο. Θα πάμε σε άλλη γεύση, στην αλφα γεύση αυτή τη στιγμή. Έχουμε στη σύνδεσή μας τον κύριο Γιώργο Γεροβασιλείου, υπεύθυνο της εταιρείας αλφα γεύση ελληνικές σαλάτες. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη. Εσείς είστε στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία, έτσι δεν είναι? Σωστά, βρισκόμαστε στην Κατερίνη. Εξάγει η εταιρεία? Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Ιδρυθήκαμε το 1998, συγκεκριμένα ο πατέρας μου. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια εταιρεία που έχει κατασταθεί πλέον στην ελληνική αγορά, προμηθεύοντας ήδη τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά είμαστε και μια πολύ εξωστρεφής εταιρεία που επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας κατά μέχρι 6 μήνες. Έχουμε εδώ και χρόνια τα απαραίτητα πιστοποιητικά τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις τρίτες χώρες για τα περιθώρια εξαγωγής που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε ήδη στην Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, Ρουμανία. Και επίσης ετοιμαζόμαστε και για άλλα μεγάλα βήματα σε Καναδά, Αμερική, Αυστραλία κτλ. Μάλιστα. Κάντε μας μια περιγραφή από τα προϊόντα σας. Φέτος επενδύσαμε στο κομμάτι marketing πάρα πολύ και στην εικόνα των προϊόντων μας. Θέλαμε να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό ελληνικό κομμάτι όπως η τυροκαυτερή και το τζατζίκι και το πήγαμε πιστεύω σε άλλο επίπεδο, να δείξουμε στο εξωτερικό ότι δεν είμαστε απλά ο Ζορμπάς και η παρέα του, αλλά κάτι λίγο πιο προχωρημένο και πλέον πάρα πολύ διεθνές. Παράδειγμα, ήθελα να σας δείξω ένα πολύ βασικό προϊόν και νούμερο ένα σε πωλήσεις, όπως είναι το τζατζίκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά. Ναι, μια χαρά. Έχουμε βάλει μια πολύ απλή εικόνα, όχι υπερβολικά ελληνική, για να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι αγνό πρώτα απ' όλα και ελληνικό προϊόν και ταυτόχρονα σύγχρονο. Προβάλλετε και το σποτάκι σας ενώ μιλάτε. Προβάλλεται και το σποτάκι το τηλεοπτικό της εταιρείας, οπότε βλέπουμε και εκεί τα προϊόντα σας. Πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο σποτάκι που βλέπετε παίζεται στα ελληνικά κανάλια, στα μεγάλα κανάλια, στον Αντένα, στο Sky, στον Αλφα. Καθώς διατηρούμε ήδη ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, θέλουμε να μας μάθει ο κόσμος πλέον στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο και σιγά σιγά και στο εξωτερικό.
Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με εισαγωγής κυρίως στο εξωτερικό. Δεν έχουμε κάποια αλυσίδα με άμεση συνεργασία, αλλά έμεση. Όπως σας είπα, εμείς ως Αλφα Γεύση εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα και στη γεύση του προϊόντου μας. Γι' αυτό έχουμε γίνει γνωστοί εξάλλου. Χρησιμοποιούμε πάντα ελληνικές ατόφιες πρώτες ύλες, όπως φέτα pop, ελληνικό γιαούρτι, σαργιστό, ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο. Και αυτές τις άλλες πρώτες ύλες, οι οποίες η Ελλάδα είναι ήδη γνωστή και έχουν ήδη πάρα πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Καραμπίκα από την έκθεση Ελλάδος Γεύση. Εσάς σας γνώρισα σε μια άλλη έκθεση, τη Food Expo. Συμμετέχετε λοιπόν σε ελληνικές εκθέσεις. Συμμετέχετε και σε εκθέσεις εξωτερικού. Βεβαίως, βεβαίως. Στην Ελλάδα είμαστε στη Χορέκα και στη Food Expo κάθε χρόνο. Επίσης στο εξωτερικό οι εκθέσεις που έχουμε συμμετάσχει είναι πάρα πολλές και συνεχίζουμε ακόμα να συμμετέχουμε στις μεγαλύτερες στον κόσμο εκθέσεις. Η νούμερο ένα, ας πούμε, είναι η Ανούγκα στη Γερμανία, στην Κολονία συγκεκριμένα, που γίνεται κάθε 2 χρόνια. Θα είμαστε και φέτος εκεί τον Οκτώβριο. Θα έχουμε και έτσι αρκετά μεγάλο εντυπωσιακό περίπτερο μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες παραγωγούς, κυρίως στερεοκομικών προϊόντων. Έχουμε συμμετάσχει επίσης και στο Παρίσι, στο ΣΥΑΛ, και στο Τορόντο, επίσης ΣΥΑΛ. Έχουμε συμμετάσχει στη Νέα Υόρκη, στη Fancy Food, που γίνεται επίσης κάθε χρόνο, στο Ντουμπάι, στην Πολωνία, στη Γαλλία φυσικά και σε άλλες εκθέσεις γενικώς. Γενικά το κυνηγάμε, ας πούμε, να έχουμε παρουσία παντού και να μπούμε σε κάθε ανοιχτή αγορά στον κόσμο. Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα για τους ομογενείς μας που αγοράζουν τα προϊόντα σας στο εξωτερικό, αλλά και τους Έλληνες εδώ. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας θυμάτε στο εξωτερικό και δεν ξεχνάτε την ελληνική παράδοση. Θέλω να πω ότι βοηθάμε και εμείς λίγο, δίνοντας μια ελληνική γεύση σε τόσο μακρινές χώρες που βρίσκεστε εσείς. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, να κάνουμε τη χώρα μας περήφανη με την κουλτούρα της, την κουζίνα της και με τη φιλοσοφία της. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Yes. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην έκθεση. Εγκαίνια την Πέμπτη. Εγκαίνια την Πέμπτη στις 7 ώρα το απόγευμα. Είναι καλεσμένοι πάρα πολύ επίσημοι. Θα είναι δημάρχοι από όλη την Ελλάδα, περιφερειάρχης από όλη την Ελλάδα. Ένα γεγονός δυνατό, θα έλεγα, για την εποχή μας. Από πόσες περιφέρειες έχουμε αυτή τη στιγμή, από τις περισσότερες περιφέρειες, θα σας αναφέρω κάποιες χαρακτηριστικά, όπως η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Επίρου, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η περιφέρεια Αττικής, με παραγωγούς όλες αυτές τις περιφέρειες. Υπάρχει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με τους 12 δήμους που συμμετέχουν στην ΠΕΔ, από την Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Άργος Οριστικό και τα λοιπά, Δήμοι, από τις Πρέσπες και λοιπά. Να πούμε λίγο για την πρόσβαση, πώς μπορεί κάποιος να έρθει στο εκθεσιακό κέντρο. Κύριε Πετράκη, είναι πολύ εύκολο, με το μετρό που πάει στο Περιστέρι, είναι ο τελευταίος σταθμός, ο σταθμός της Ανθούπολης. Από το σταθμό της Ανθούπολης είναι μόλις 100 μέτρα το εκθεσιακό Περιστερίου. Εγώ εκείνο που θέλω να σου πω, κύριε Πετράκη, εκεί όλο το project, όλη η ιδέα μας, όλη αυτή η εκδήλωση που κάνουμε είναι στημένη για τον μικρό παραγωγό, για τον άνθρωπο που ζει και δουλεύει στην ελληνική ύπαιθρο. Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτός ο παραγωγός που ζει και δουλεύει στην ύπαιθρο να έχει κάτι καλύτερο, να προωθηθεί, γιατί μεγάλες εταιρείες μπορεί να μην σε έχουν ανάγκη. Έχουν το δίκτυό τους, έχουν την υποδομή τους, έχουν τα πάντα. Όλοι έχουμε ανάγκη, οποιοδήποτε και τον τελευταίο άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μικρός παραγωγός έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό που θέλω να πω πραγματικά, αυτή η έκθεση θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα εκθεσιακά, γιατί γίνεται στο Περιστέρι. Γιατί είναι ένας φιλόξενος τόπος, είναι η Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης πραγματικά στηρίζει αυτή την προσπάθεια προς τιμήν του, γιατί είναι χαρά του να στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό.
και όλοι μαζί φτάνουμε σε ένα σημείο να στηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μικρό Έλληνα παραγωγό. Δεν είναι μόνο μια έκθεση προϊόντων. Είναι μια έκθεση γαστρονομίας, τουρισμού και πολιτισμού. Είναι γενικότερα ένα ταξίδι στην Ελλάδα, έτσι όπως το λέμε. Πείτε μας πώς τα συνδυάζετε όλα και αυτά. Λέμε λοιπόν στη δικιά μας πλατεία, γιατί εκεί φτιάχνουμε μια πλατεία ενός χωριού. Χωριού. Πλακόστρωτη, με νερό, με βρύσες. Έχουμε την κουζίνα μας, τη μαγειρική. Έχουμε τον μπαρ που θα φτιάξουμε κοκτέιλ από τσίπουρα, από ποτά, από κρασί, από χυμούς ελληνικούς. Έχουμε το παραδοσιακό μανάβικο, το παραδοσιακό παντοπολείο και το λέμε και στο σποτάκι που είδαμε πριν. Στη δική μας πλατεία όλη η Ελλάδα γινόμαστε μια παρέα. Αυτός είναι και ο στόχος μας πραγματικά, να γίνουμε μια παρέα, να γίνουμε μια δύναμη και να προχωρήσουμε τα προϊόντα μας όχι μόνο στην ελληνική αγορά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι στην ελληνική αγορά βασικά. Βέβαια. Να μάθουμε Έλληνες να αγοράζουμε τα προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών, των ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν στην ελληνική ύπαιθρο, όπως είπα, και από εκεί και πέρα να πάρουμε τη δύναμη όλοι μέσα από μια εκδήλωση και να πάμε πιο πέρα στο εξωτερικό, ας πούμε. Που ο στόχος της Ελλάδος Γεύση, της έκθεσης Ελλάδος Γεύση, έτσι όπως τη λέμε, έτσι όπως παίρνει το όνομα Σάρκα και Οστά, θέλουμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Και ήδη να σας πω τώρα, δηλαδή με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, είμαστε μια κουβέντα να πάμε αυτή την έκθεση στην Κάτω Ιταλία τον Ιούλιο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα αυτό. Πολύ σημαντικό να πάμε ελληνικές περιφέρειες από την Ελλάδα, παραγωγούς από την Ελλάδα που, όπως είπαμε, που ζουν και δουλεύουν στην ελληνική ύπαιθρο, να τους πάμε σε μια άλλη χώρα. Με πρώτο βήμα την Ιταλία. Το τέλος Ιουλίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Επιμελητήριο, να πάμε στην Κάτω Ιταλία που έχει ελληνικό στοιχείο, να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, να τα μαγειρέψουμε, να τα δοκιμάσει ο κόσμος, να δει την αξία πραγματικά των ελληνικών προϊόντων, της ελληνικής διατροφής. Μάλιστα. Θα έχει μαγειρική, είπαμε, θα δοκιμάζει ο κόσμος εκεί πολλά κάποια προϊόντα, έχει χορευτικά. Έχουμε πολλά χορευτικά, θα περάσουν στο τριήμερο, στις 3,5 μέρες αυτές, θα περάσουν πάνω από 1.200 χορευτές από το εκθεσιακό περιστερείο. Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που θα χορέψουν από το Νότιο Αιγαίο, από την Ήπειρο, από την Κεντρική Μακεδονία, από την Πελοπόννησο που έχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή η Πελοπόννησος και έχει και πολλούς παραγωγούς, από την Αττική, από την υπόλοιπη Αττική γενικότερα, από την περιφέρεια της Αττικής, πολλά συγκροτήματα κλπ. Πέρα από όλα αυτά, τις μαγειρικές, φιλοξενούμε 15 ανθρώπους από το εξωτερικό και τους φιλοξενούμε με δικά μας πραγματικά έξοδα. Έτσι, φέρνουμε ανθρώπους από την Αίγυπτο που θέλουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Αυτή είναι εισαγωγής. Εισαγωγής. Είναι ή κάποιες μεγάλες αλυσίδες από την Αίγυπτο, ας πούμε, είναι διανομέας μεγάλος για την περιοχή του, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, φέρνουμε από το Ισραήλ δύο επιχειρήσεις πολύ μεγάλες από το Ισραήλ που θέλουν ελληνικά προϊόντα. Φέρνουμε από την Πολωνία που ενδιαφέρονται για το κρασί, για το λάδι, για τα προϊόντα ελληνικά, για το τυρί, για όλα τα πράγματα. Φέρνουμε από την Ολλανδία, φέρνουμε από πολλές χώρες, 15 αγοραστές και σχεδόν είναι ένας-δύο από τις κάθε χώρες, άρα λοιπόν φιλοξενούμε περίπου 9 χώρες. Αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνουμε τα εισιτήριά τους, τη διαμονή τους, θα τους κοιμήσουν, θα φάνε, θα δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα, θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο Περιστέρι. Είχαμε αύξηση τη συμμετοχή των παραγωγών. Έχουμε αύξηση συμμετοχή των παραγωγών και πραγματικά αυτό μας χαροποιεί, κύριε Πετράκη. Μας χαροποιεί γιατί τα πάντα γίνονται με μεγάλο αγώνα. Με μεγάλο αγώνα. Βέβαια, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές. Υπάρχει στο γραφείο μας μια ομάδα ανθρώπων, νέων παιδιών κατά βάση. Τα παιδιά αυτά, όπως έχω πει, που είναι άνεργα 25-30, με πτυχία πάρα πολλά, με όρεξη για δουλειά και δηλαδή αυτό εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί όλα τα παιδιά στο γραφείο είμαστε 15, οι 12 είναι κάτω των 30. Μάλιστα. Νέα παιδιά και με όρεξη. Έχει είσοδο η έκθεση. Η έκθεση έχει μια μικρή είσοδο, έχει 3 ευρώ, τα οποία μέρος από αυτά πάνε για κοινοφελή σκοπό. Προσκλήσεις έχουν μοιράσει πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά δεν πληρώνουν. Θα χαρούμε πολύ να έρθει ο κόσμος μέχρι το Περιστέρι. Είναι τόσο κοντά, πραγματικά τόσο κοντά, από όποιο μέρος της Αττικής. Με το μετρό, 100 μέτρα θα περπατήσει από το σταθμό Ανθούπολης
Και εκεί μπορεί να έρθει και να γευτεί, να κάνει ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Εκείνο που θέλω να σας πω, οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν να πάρουν, όποιος άνθρωπος θέλει να μπει στο ίντερνετ, στο www.ελλαδοσγεύση.gr, θα δει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση. Τα νέα της πλατείας που λέμε εμείς, τι θα κάνουμε. Έχετε και σελίδα στο Facebook. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, έχουμε και στο Instagram, έχουμε σε όλα τα social media. Που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι επισκέψεις έχουν αυτές οι σελίδες. Επειδή παραβρέθηκα πέρυσι στην έκθεση, δεν μπορείς να τη γυρίσεις σε μία μέρα. Πρέπει να ξαναπάς. Να ξαναπάς. Γιατί άλλες εκδηλώσεις τη μία μέρα, άλλες την άλλη. Σίγουρα τον παραγωγό θα τον βρεις να έχει μια δουλειά εκείνη την ώρα, θα τον βρεις πάλι αύριο. Αξίζει τον κόπο. Να έρθει και να ξανάρθει κάποιος άνθρωπος. Γιατί κάθε μέρα, σας λέω, θα περάσουν 1.200 χορευτές από την έκθεση. Από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κεντρική Μακεδονία, όπως είπα, από την Δυτική Μακεδονία, από το Νότιο Αιγαίο. Να πούμε και βόρειο, τις ώρες. Από το Βόρειο Αιγαίο, συμμετέχει ο Δήμος Σάμου, ο Δήμος Κορσεών, ο Δήμος Λέσβου. Δηλαδή, πραγματικά συμμετέχουν πάρα πολλοί Δήμοι σε όλη την έκθεση. Να πούμε τις ώρες που θα είναι ανοιχτά. Οι ώρες θα είναι από την Πέμπτη, που είναι 18 του μηνός η μέρα της έναρξης, από τις 5 το απόγευμα μέχρι 10.30 το βράδυ και κάθε μέρα 10 το πρωί με 10.30 το βράδυ. Δίνουμε το περιθώριο λοιπόν και τις 4 μέρες να έρθει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος. Είναι σε αστικό ιστό το εκθεσιακό κέντρο, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί η ώρα για να φτάσει εκεί. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ, γιατί ανοίγουμε το γήπεδο από την πίσω μεριά και έχει πάρκινγκ δωρεάν για όλους τους επισκέπτες. Και νομίζω ότι έχουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ελλάδα αυτό το τριήμερο, να γνωρίσουν τα προϊόντα μας, να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουν τον τουρισμό μας, γιατί έρθει και η περίοδος των διακοπών. Και θα δουν και προϊόντα που δεν τα ξέρουν. Βασικό θέμα. Βασικό θέμα. Δηλαδή, πέρσι θέλω να σου πω, κύριε Πετράκη, πραγματικά, ήταν μια νέα επιχείρηση από την Πρέβεζα. Φτιάχνει δύο επιχείρησεις από την Πρέβεζα που συμμετείχαν μέσα στις περιφέρειες Υπήρου. Ο ένας έφτιαχνε αλίπαστα, φτιάχνε αλίπαστα δηλαδή γαρίδες, αμβρακικού κλπ. Μου λέει υπάρχουν καλύτερες εκθέσεις. Σε καλύτερη έκθεση εγώ δεν έχω πάει, λέει, γιατί έκανα 70 σημεία πόλη στην Αθήνα. Μίλησα με κόσμο για το εξωτερικό. Το ίδιο οι άλλοι που φτιάχνουν Τουρσία, ας πούμε. Πώς να σου πω. Πραγματικά μας χαροποιεί αυτό. Μικρή γιατί παραγωγή που βρίσκουν. Τον Έλληνα παραγωγό, όταν του δώσεις τη δυναμική να βγει προς τα έξω, σε κοιτάει στα μάτια και σε στηρίζει πάντα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί και η καταγωγή μας είναι από την ελληνική ύπαιθρο. Μεγαλώσαμε σε χωράφια. Αυτό είναι το θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πετράκη, για το κάλεσμά σας εδώ. Θέλω να καλέσω να δουν οι ομογενείς μας που μας βλέπουν αυτή την ώρα ή όποια ώρα μας δούνε, να μπουν στο www.ελλάδοσγεύση.gr. Είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά το site της έκθεσης. Να δούνε ποιους ανθρώπους φιλοξενούμε, τι κάνουμε μέσα στην έκθεση. Τους καλούμε τον χρόνο να μπουν μέσα στην σελίδα μας, να μας στείλουν ένα email, εφόσον είναι ανθρώποι που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα, στα ποτά, στον τουρισμό, στη χώρα τους. Να τους καλέσουμε τον χρόνο και να έρθουν μαζί μας εδώ. Και για όσους μας βλέπουν και από την Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Με χαρά μεγάλη. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.